Συνεχίζουμε ζώντας με το παρελθόν, κατανοώντας το παρόν και ατενίζοντας το μέλλον. Και αυτή η συζήτηση, φίλες και φίλοι, είναι αφιερωμένη στη μνήμη ενός μεγάλου Έλληνα, του Έλληνα αρχαιολόγου Πέτρου Θέμελη. Και έχουμε εκλεκτούς προσκεκλημένους και προσκεκλημένες στην περίπτωσή μας. Είναι οι πλειονότης γυναίκες εδώ, σε αυτή τη συνάντηση, με τον Μανώλη Παπαγρηγοράκη να είναι ο εκπρόσωπος και φίλος του Πέτρου Θέμελη, όπως και όλοι εδώ. Θα μου επιτρέψετε όμως να δώσω το λόγο και να ξεκινήσω με, επιτρέψτε μου να πω, την οικοδέσποινα, υπό μία έννοια, την διευθύντρια του μουσείου. Νομίζω. Στους Δελφούς είμαστε, κυρία Ψάλτη. Εκ των πραγμάτων και άλλωστε διακόνησε τον πολιτισμό ο Πέτρος Θέμελης στο Μουσείο των Δελφών. Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Ψάλτη. Ο κύριος Παπαγρηγοράκης μετά θα έχει το λόγο. Η κυρία Ανδρονίκη Μακρύ, η κυρία Λουίζα Αναστοπούλου και η κυρία Ιωάννα Ραβάνη. Θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε με ερωτήσεις. Να μας πάτε στο ταξίδι αυτό, να ξεκινήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χαρά Χάσα, μας για τα θερμά σας λόγια, τους αγαπητούς συναδέλφους στο ίδιο πάνελ και το φόρουμ, που αποφάσισε να προσφέρει στη μνήμη αυτού του σπουδαίου Έλληνα αρχαιολόγου μία θεματική. Ο Πέτρος Θέμελης είναι συνδεδεμένος για τους περισσότερους από εμάς και από εσάς με την αρχαία Μεσσίνη. Γιατί πρακτικά στην αρχαία Μεσσίνη επιτέλεσε το σημαντικότερο και σπουδαιότερο έργο της ζωής του, αφήνοντας ένα λαμπερό αποτύπωμα, το οποίο σήμερα το πρωί αναλογιζόμουν ότι τελικά τι θα γίνει μετά, αν και υπάρχουν άξιοι συνάδελφοι και συνεχιστές, παρά τα αυτά είναι ένα ζήτημα που νομίζω ότι είναι ανοιχτό. Λίγοι όμως θα γνωρίζετε ή θα θυμόσαστε το σπουδαίο πέρασμα του Πέτρου Θέμελη από τους Δελφούς. Δελφούς και την Φωκίδα. Και μια και είμαστε σήμερα στους Δελφούς, νομίζω ότι θα χαίρετε από εκεί ψηλά. Ο Πέτρος Θέμελης είχε μια αρκετά συγκρουσιακή σχέση με τους Δελφούς, υπό την έννοια ότι έφυγε μην έχοντας ολοκληρώσει το σημαντικό έργο το οποίο είχε ξεκινήσει. Και πραγματικά, αν ο Θέμελης είχε παραμείνει στους Δελφούς, ούτε η Μεσσίνη θα ήταν αυτό που είναι σήμερα, αλλά και οι Δελφοί θα ήταν τελείως διαφορετικοί. Αυτό πιστέψτε με, επειδή τον γνώρισα από φοιτήτρια και ως διευθύντρια το κατανοώ ακόμη περισσότερο. Στη διαφάνεια, ο Πέτρος Θέμελης, από εκεί ξεκινά η πορεία του προς το τέλος στους Δελφούς, όταν θέλησε να προσφέρει μια νέα μουσιολογική πρόταση για το σύνταγμα του Δαόχου στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Δελφών, που είχε γενιαστεί τη δεκαετία του 60. Και εκεί ξεκινάει κάποια διαμάχη με άλλους αρχαιολόγους που οδήγησαν και στην απόφασή του να φύγει από τους Δελφούς, αφήνοντας όμως ένα σπουδαίο, όπως είπα, έργο. Πολλοί από εσάς που επισκέπτεστε σήμερα τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών βλέπετε τον οφειόσχημο Κίωνα, τον χάλκινο οφειόσχημο Κίωνα, το εκμαγείο του οποίου είχε το θάρρος αυτός ο σπουδαίος Έλληνας αρχαιολόγος το 1980, μεσούσης όχι μιας πολύ καλής πολιτικής περίοδου με την Τουρκία, να φέρει από την Κωνσταντινούπολη. Να πω λίγο ότι ο οφειόσχημος Κίωνας κοσμούσε το μαντίο των Δελφών μέχρι τον 4ο μεταχριστιανικό αιώνα. Τον πήρε ο Μέγας Κωνσταντίνος, τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα βρίσκεται στον υπόδρομο, το αυθεντικό. Ο Πέτρος είχε την έμπνευση εκείνη την εποχή να φέρει το εκμαγείο στους Δελφούς, διασώζοντας και τις αυθεντικές επιγραφές που σώζονται και που σήμερα δεν υπάρχουν στο πρωτότυπο στην Κωνσταντινούπολη. Εμείς το 2010, με 13, εκμαγεύσαμε το αντίγραφο και στήθηκε. Ήταν πάρα πολύ περήφανος που μετά από 30 χρόνια τουλάχιστον είχε ολοκληρωθεί το έργο του.
Σε έναν άλλο τομέα που διακρίθηκε ήταν στη διάσωση του Γαλαξιδίου, όπως γνωρίζετε. Αν δεν υπήρξε ο Πέτρος Δέμελης, το Γαλαξίδι δεν θα είναι αυτό που είναι σήμερα. Ήταν αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε τη δεκαετία του 70 την κήρυξη του ιστορικού τοπίου του Γαλαξιδίου και τη διάσωση βέβαια όλων αυτών των σπουδαίων οικειών που κοσμούν σήμερα το Γαλαξίδι. Και ομολογώ, εδώ είμαστε σε ένα συνέδριο που είχε γίνει πριν 7-8 χρόνια στο Γαλαξίδι. Από τα τελευταία του μελετήματα και αναγνώσματα ήταν τα ακρόπρορα που κοσμούσαν τα καράβια, τα σύγχρονα καράβια του Γαλαξιδίου. Ήταν ένας αρχαιολόγος με φοβερό ευρύ πνεύμα, να πω, ο οποίος δεν δίσταζε να μελετήσει από τον Δαμοφόντα, που είναι και το κυρίως μελέτημά του, αυτός ο σπουδαίος γλύπτης των ελληνιστικών χρόνων, μέχρι τα δείγματα αυτά της λαϊκής ξυλογλυπτικής, τα ακρόπρορα. Η Μεσίνη, βέβαια, ένα σπουδαίο έργο, ένας αγώγιστος εθελοντής της αρχαιολογίας, ο οποίος κατέβαινε πάρα πολύ συχνά από το βάθρο του για να ξεναγήσει τον οποιονδήποτε και να τον μοιήσει στον δικό του κόσμο που είχε χτίσει στην Μεσίνη. Και τελειώνοντας, να μιλήσω βέβαια και για την συμβολή του ως μέλος του διαζώματος. Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία από το 2012-2013 με τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον Γιώργο Κουρουπό, στους Δελφούς, στο Θέατρο των Δελφών, ως μέλος του διαζώματος. Ολοκλήρωσε και τις, με δική του φροντίδα και τις μελέτες για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου των Δελφών, παρότι είχε φύγει από τους Δελφούς, τον ενδιέφεραν οι Δελφοί. Με αυτά τα λίγα λόγια, θα ήθελα να τον αποχαιρετήσω σήμερα και εγώ και με συγκίνηση. Να πω μόνο κάτι επίσης, το οποίο δεν το γνωρίζουμε κι εμείς συχνά. Ξέρετε, ο Πέτρος, ό,τι έκανε ως διαχειριστής, το έκανε γιατί ήταν ένας λαμπρός αρχαιολόγος. Ήξερε, η αρχαιολογία ήταν το μεδούλι του. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ξεκινήσει από την πολιτιστική διαχείριση. Είχε ξεκινήσει από την έρευνα του κόμματος. Και να θυμηθούμε ότι ακόμα και σήμερα έγραψε τη δεκαετία του 70 ένα εγχειρίδιο ανασκαφής. Είναι το βασικό εγχειρίδιο, το οποίο ακόμη και σήμερα οι Έλληνες αρχαιολόγοι... Δεν υπάρχει άλλο εγχειρίδιο. Είναι το μοναδικό εγχειρίδιο του πώς μπορεί ένας αρχαιολόγος να κάνει μία ανασκαφική έρευνα με τη στρωματογραφία, με τις ενδείξεις και με όλα. Τον αποχαιρετώ με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, αν και θα είναι πάντα είναι κοντά παρόν. Μας και δίπλα μας. Είναι πράγματι παρόν, κυρία Θανασία Ψάλτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εισήγηση. Ο κύριος Μανώλης Παπαγρηγοράκης, πολλά χρόνια, δεκαετίες, φίλος με τον αείμνηστο Πέτρο Θέμελη, να μας μιλήσετε για τη σχέση του με την αρχαιολογία, πώς εσείς τη βιώνατε και κυρίως για αυτό το στοιχείο το οποίο τον χαρακτήριζε, τη διάθεσή του να έχει μια διεπιστημονική πάντοτε συνεργασία. Εσείς, ως καθηγητής ορθοδοντικής και ο πατήρ τριών διχατέρων, σωστά το λέω. Και έχουμε και τέταρτη. Και σε λίγο μια τέταρτη. Πολύτεκνος θα πάρει και επίδομα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε από την αρχή το βίντεο και θέλω λίγο τη φωνή. Βάλτε τη φωνή, γιατί είναι πώς συστήνεται ο ίδιος ο Πέτρος Θέμελης, ποιος είναι. Πάμε. Φωνή. Διότι εκτός από αρχαιολόγο είμαι ένας γραφιάς, είμαι σκαφιάς και γραφιάς. Και μιλάω τον χρόνο μου το πρωί στο ύπαιθρο, γιατί αγαπάω το χώρο πραγματικά. Είμαι άνθρωπος που αγαπάω τις πέτρες, μου μιλάνε οι πέτρες και μου λέει κάθε μία, μη μ' αφήνεις πέτρο, σε παρακαλώ, να κοίτομαι στο χώμα ή στη λάσπη, ακόμα και στα λουλούδια της άνοιξης. Δεν της αρέσει ούτε αυτό της πέτρας, να είναι ξαπλωμένη μέσα στα χόρτα, ακόμα και στα λουλούδια. Οπότε την διαβάζω, την γυρίζω από όλες τις πλευρές, βλέπω τα σημάδια της, έτσι εγώ ξέρω τι θέλει να κάνω, τι πρέπει να κάνω για την πέτρα και πού πρέπει να την βάλω, να βρω τη θέση της. Ο Πέτρος και η πέτρα.
και οι πέτρες μάλλον είναι προκειμένα. Αυτός ήταν ο προσδιορισμός του ίδιου του Πέτρου, ποιος ήταν ο Πέτρος. Και θα συμπληρώσω σε αυτά που έλεγε προηγουμένως η κυρία Νάνση Ψάλτη, γιατί έδωσε ένα σχιαγράφηση αρκετά έντονα την προσωπικότητά του. Εγώ θα πω μερικά άλλα στοιχεία από τη δικιά μου μεριά, γιατί τον ήξερα, όπως του έλεγα, και του άρεσε από τον προηγούμενο αιώνα. Η φιλία μας ήταν έντονη. Και για μένα ο Πέτρος ήταν ο αρχαιολόγος, όπως η Πεινάς που ήταν στο Μεδούλη, αλλά είχε στο χέρι του όμως έναν ανιχνευτή. Ήξερε πολύ καλά πού να σκάψει. Ήταν βέβαια ένας πολύ καλός φίλος του Παυσανία και μιλούσε έντονα μαζί του και αυτός ο διάλογος τον διευκόλυνε στις αρχαιολογικές του ανασκαφές. Ήταν πολύ γραφότοτος. Είχε μια άοπνη διάθεση για εργασία, έντονη. Είχε την διάθεση της προσφοράς. Αυτό εφάνηκε έντονα, τη διδακτική ειδικότερα προσφορά, γιατί ως καθηγητής ήταν αυτός που έγραψε το εγχειρίδιο για τον τρόπο της ανασκαφής. Και αυτό ήταν το στοιχείο το οποίο δημιούργησε έτσι μια ομάδα ανθρώπων που πιστά τον ακολουθούν. Αυτή η δουλειά κοσμεί του Πέτρου Θέμελη όλες τις αρχαιολογικές βιβλιοθήκες, γιατί ήταν μια εργασία για τον φοιτητή. Σπάνια υπάρχουν εργασίες προς τους φοιτητές. Μας είπε η κυρία Ψάλτη ότι είναι το μοναδικό εγχειρίδιο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλο. Πίστευε στον εαυτό του, είχε μια πίστη και αυτό το στοιχείο δυστυχώς του στήχησε. Γιατί ήξερε πολύ καλά, ήταν ένας πλήρης και γεμάτος αρχαιολόγος, ήξερε το αρχαιολογικό στοιχείο πολύ καλά και αυτή η στεναχώρια του τον οδήγησε, αυτή η αιμονή του βέβαια, ότι ήταν πίστευε και ήταν σταθερός στις αξίες του, δημιούργησε πολλά προβλήματα που με αυτά έφυγε από τη ζωή. Είχε στοιχεία που ήθελε να δημιουργήσει ένα ανοιχτό μουσείο στην Αρχαία Μεσσίνη. Εκμεταλλευόμενος πολλά στοιχεία της πολιτείας, της Αρχαίας Μεσσίνης, ήθελε να δημιουργήσει στοιχεία Ολυμπισμού. Στην παλέστρα της πόλης της Αρχαίας Μεσσίνης ονειρευόταν να δημιουργηθούν Ολυμπιακοί αγώνες με το αγώνισμα της πάλης. Η σχέση του με τους φίλους του ήταν και έντονη και αθόρυβη. Με την έννοια αθόρυβη ότι εκδηλωνόταν με έναν τρόπο δικό του. Ήσυχο, τρυφερό και χωρίς να φωνάζει. Αυτός ήταν ο Πέτρος Θέμελης. Για να δούμε όμως ποιο ήταν το αποτύπωμα του θανάτου του, την ημέρα που πέθανε, βλέπουμε εδώ στο διάγραμμα τι εντύπωση έκανε στα μέσα η είδηση του θανάτου. Και όποιος ασχολείται με τα μέσα, βλέπει ότι είχε 3.500 και αναφορές, εκ των οποίων οι 950 ήταν αποκλειστικά για εκείνον, με έναν συγγραφέα. Αυτό δείχνει και την ένταση και της προσωπικότητάς του. Και βεβαίως μετά από 4 μήνες ξαναβλέπουμε μια έξαρση. Ήταν η εποχή που δημιουργήθηκε η έκθεση με τον Κωστόπουλο στο Μουσείο Μπενάκη, που και πάλι ξαναβγήκε προς τα έξω, γιατί ο Πέτρος είχε πάρα πολύ καλή σχέση με το Ίδρυμα του Γιάννη Κωστόπουλου. Αυτός ήταν ο Πέτρος Θέμελης. Για την επιστημονική έρευνα και τη σχέση, να μας πείτε εντάχει 2 λεπτά. Ενώ εσείς το προσωπικό σας βίωμα. Τώρα. Τώρα θέλετε. Βεβαίως. Τώρα, ναι. Γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Έχουμε μόλις 25 μάλιστα. λεπτά και δεν υπάρχει χρόνος. Ναι. Να ολοκληρώσουμε, δηλαδή. Θέλω ο καθής να ολοκληρώνει. Το δεύτερο, αν θέλετε.
Είναι η τέταρτη κόρη μου, η Αυριλή. Είναι την ημέρα που γεννήθηκε η Αυριλία, είμαστε στο Ρήπεση και βλέποντας την έκθεση της Μύρδιδος, μου είπε «Θα ήθελα, Μανώλη, να μου φτιάξεις τον Μεσσίνιο άντρα». Βεβαίως, όλες μου εργασίες είναι με γυναίκες και του είπα «Άντρα, δώσ' μου και πάρε μου την ψυχή, βέβαια». Όμως, μετά από μερικούς μήνες, σκάβοντας στον χώρο, σκάβοντας στην αρχαία Μεσσίνη, κοντά στον ναό της Ίσιδος, στην είσοδο, βρέθηκε αυτός ο ασύλλητος τάφος, που ήταν φτωχός με αποκτερίσματα, δίπλα στο λουτρό, όπως βλέπετε, κάτω, δεξιά. Και βρέθηκε μέσα ένας γυναικείος σκελετός, πλήρης, βέβαια με πολύ λίγα ταφικά ευρήματα. Ο Πέτρος τη βάφτισε την γυναίκα, επειδή ήταν η εποχή 2ο με 5ο αιώνα μετά Χριστόν, την ονόμασε Αυριλής, από τον Μάρκο Αυρίλιο, και βεβαίως η Αυριλής ήταν και η μητέρα του Κέσαρα. Το κρανίο που μου έδωσε ο Πέτρος αυτό, της Αυριλίας, είχε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της, το ότι ήταν νοδή. Αυτό με δυσκόλεψε ως ορθοδοτικό για να δημιουργήσω τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσω να κάνω την ανάπλαση της τέταρτης κόρης. Όμως η βοήθεια μιας ειδικής προσθετολόγου της Ήλιας Ρούσου, φτιάξαμε αυτό το στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δημιουργήσουμε μια ανάπλαση της κάθε της διάστασης του προσώπου και μπορέσαμε και προχωρήσαμε ακτινογραφικά που βλέπετε δεξιά κάτω και η ακτινογραφία πάνω, η πανοραμική της, που δείχνει στοιχεία που ήταν σπάνιες, το ότι υπήρχαν έγκλειστα δόντια που δηλεί αυτό το ότι ήταν φτωχή, ήταν μια γυναίκα, όχι πλούσια, που φάνηκε βέβαια και από τον τάφο της. Να, η Αυριλής, όταν έγινε η αποκατάσταση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να είμαστε αξιόπιστοι στην ανάπλαση του προσώπου της, και σας είπα προηγουμένως για την αγάπη που είχε στο Μάρκο Αυρίλιο και θα τελειώσω με αυτό το οποίο εκείνος θαύμαζε στο Μάρκο Αυρίλιο και ο οποίος ο Μάρκος Αυρίλιος έγραφε, ότι οι αρετές είναι η ευγένεια χαρακτήρα, η νυφαλιότητα, η ευδημοσύνη, η ανδροπρέπεια, η θεοσέβεια, η προσφορά στους άλλους γενναιόδωρα, λιτότητα στη διατροφή, ολιγάρχεια, αγάπη στις ιδιόχειρες κατασκευές και έλεγχος στις συκοφαντίες. Αυτό είναι ένα έργο του Πέτρου Θέμελη, που ήταν, όπως, δεν ήταν μόνο πολυγραφός, ήταν πολυτάλαντος, έκανε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά. Και τελειώνω την εισήγησή μου, που σήμερα βέβαια είναι κοντά 6 μήνες από το θάνατό του, θα μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε ένα πνευματικό μνημόσυνο. Τελειώνω με αυτό που και εκείνος του άρεσε, ότι η ζωή είναι πόλεμος και ταξίδι. Εισήλθες στο πέλαγος στη ζωή. Έκανες το ταξίδι και πανήρθες στη στεριά. Αποβιβάσου λοιπόν. Βλέπετε, είναι στο αρχαίο θέατρο, έχει φυτέψει ένα πλάτανο για να κάθεται ο επισκέπτης κάτω στη σκιά και να θαυμάζει το έργο. Μα συγκινήσατε. Πολύ ωραία. Η κυρία Ανδρονίκη Μακρύ, καθηγήτρια αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιο... Ιστορίας. Στο Πανεπιστήμιο, σας ζητώ συγγνώμη, στο τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και βεβαίως συζητήσαμε μαζί πώς θα ονομάσουμε αλήθεια αυτή την ενότητα. Δεν έχω
βαφτίσαμε την ενότητα ζώντας, ξεκινώντας με το παρελθόν. Και θα ήθελα, αγαπητότατη Ανδρονίκη, να μας μιλήσετε ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι να ζούμε με το παρελθόν και τι σημαίνει τελικά να ζούμε με το παρελθόν. Γιατί το χρειαζόμαστε. Και μάλιστα σε μια εποχή η οποία εξαιτίας της τεχνολογίας μας αποκόπτει από το παρελθόν, καταστρέφει τη μνήμη, διαστέλει το παρόν και αφήνει το μέλλον σε μια θολότητα και θολούρα. Το να μιλήσει κανείς για το τι θα πει να ζει κανείς με το παρελθόν και όπως έχουμε πει, όχι στο παρελθόν, αλλά με το παρελθόν, είναι ένας τρόπος να τιμήσει κανείς τη μνήμη του Πέτρου Θέμελη, διότι αυτός ο άνθρωπος μας έδειξε πολύ σημαντικούς δρόμους για το πώς να το κάνουμε αυτό, δηλαδή να ζούμε με το παρελθόν. Το πρόβλημα είναι ότι για να μπορέσει κανείς να ζήσει με το παρελθόν, χρειάζεται να κοπιάσει. Χρειάζεται γνώση. Δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν, εάν δεν έχεις γνώση για το παρελθόν. Και δεν εννοώ μόνο για το αρχαίο, αλλά για όλα τα παρελθόντα, μέχρι και το πολύ πρόσφατο. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι διατεθειμένη η κοινωνία και η πολιτεία να επενδύσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν αρκεί απλώς να διαβάζει κανείς, να διδάσκεται ιστορία στα σχολεία, να προσπαθούν οι καθηγητές να πείσουν τα παιδιά ότι είναι ένα ενδιαφέρον αντικείμενο. Τα παιδιά έχουν αναπτύξει μάλλον δυσανεξία, θα έλεγε κανείς, στην εκμάθηση της ιστορίας. Και θα πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία και η κοινωνία να φέρει τη γνώση του παρελθόντος πολύ κεντρικά μέσα στο αξιακό σύστημα. Άμα δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσει να πάρει μπρος αυτό το ενδιαφέρον που πρέπει να έχει οποιαδήποτε κοινωνία για το παρελθόν. Παράλληλα, υπάρχει αυτή η προσήλωση στο παρόν και στο μέλλον και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταγωνιστεί κανείς αυτή την τρομερά γρήγορη κίνηση και της τεχνολογίας που είναι πολύ δύσκολο να την αξιοποιήσει κανείς για να μπορέσει να γυρίσει στο παρελθόν και να αποκτηθεί αυτή η γνώση. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να μπορεί να ζει κανείς με το παρελθόν. Πώς μπορεί κανείς. Καταρχάς, είναι ανασκαφές, είναι το διάβασμα, είναι η έρευνα, είναι η εκπαίδευση. Κυρίως είναι αυτό, να ξαναμπεί η γνώση της ιστορίας σε πολύ κεντρικό σημείο του αξιακού συστήματος και της πολιτείας και της κοινωνίας. Και γιατί είναι σημαντικό. Διότι γίνεται μια τεράστια αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου. Η ζωή μας δεν είναι ο εξωτερικός κόσμος, δεν είναι ένας κόσμος αποκομμένος από την νόησή μας. Ο τρόπος που προλαμβάνουμε τον εξωτερικό κόσμο είναι μέσω της γνώσης που έχουμε και ακόμα και όλα τα μνημεία που τα συναντάμε και έχουν μια υλική υπόσταση, ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτούνται είναι μέσω της γνώσης που έχουμε για αυτά. Αλλιώς είναι διακοσμητικά στοιχεία, δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία, παρά μόνο όταν γνωρίζουμε για αυτά. Δηλαδή, ποιος τα δημιούργησε, για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν και τι αξίες αντιπροσωπεύουν. Ναι. Καταρχάς, επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο. Ζώντας με το παρελθόν, αυτό το οποίο κάνεις είναι να οξύνεται η κρίση σου, ό,τι χάνεται σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει κρίση, εάν δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση με το πώς ήταν η ζωή σε σχέση με το παρόν. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και ειδικά και για τους νέους ανθρώπους. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Σαν να βλέπεις μια εικόνα, τη μισή εικόνα, δεν τη βλέπεις ολόκληρη. Αλλά υπάρχει αυτός ο κόπος, ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο είναι διατεθειμένος η σημερινή κοινωνία να καταβάλουν αυτόν τον κόπο για να αποκτήσουν γνώση. Οι γνώσεις είναι τώρα αυτό. Ναι, ναι, ακριβώς. Αυτή η σχέση είναι. Η σχέση μας με την πνευματική και την ψυχική γυμναστική. Και τα κλικ, αν είναι. Κυρία Αναστοπούλου. Νωρίτερα η κυρία Ψάλτη άφησε ένα υπονοούμενο για το τι θα συμβεί στη Μεσσίνη και τη Μεσσηνία και στο θέατρο, δηλαδή η ανησυχία και η αγωνία. Τώρα που έφυγε και είναι ψηλά στον ουρανό ο Πέτρος Θέμελης. Και το ερώτημα είναι, πώς νομίζετε εσείς, πώς μπορεί να διερμηνεύετε μέσα από τη φιλία ετών που είχατε μαζί του, την επιθυμία του για το τι θα γίνει αυτός ο χώρος, πώς θα εξελιχθεί, τι θα ήθελε να είναι. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι αρχαιολόγος. Το
ξέρω άρα ότι θα μιλήσω είστε όμως για, επιστήθεια φίλη για τον Πέτρο Θέμελη από την φιλία μας 30 χρόνων και την επικοινωνία μας. Εσείς, κοιτάξτε, εγώ δεν επέλεξα να μην πω πράγματα για εσάς. Υπάρχουν τα βιογραφικά σας ούτως ή άλλως στο πρόγραμμα, διότι αν μιλούσα για το τι έχει κάνει ο καθένας... Αλίμονο. Εσείς είστε ειδήμων περί τα ευρωπαϊκά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το κατά πόσον ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει κτήμα της νέας γενιάς. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, και είστε εδώ με την ιδιότητα της επιστήθειας φίλης. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν, θα άρχιζα λοιπόν με αυτό που έβαλα στην διαφάνεια, ότι πάρα πολλές φορές από τις συζητήσεις μας και τις επισκέψεις μας, η ιδέα του ήταν ότι ήθελε τον αρχαιολογικό χώρο ανοιχτό, κοινωνικοποιημένο και συμμετείχε ο ίδιος. Τώρα, πρέπει να ομολογήσω ότι ο λόγος που πρότεινα αυτό το πάνελ, εγώ μια ολίγον τι άγνωστη, ολίγον τι έξω από τα κυκλώματα για ένα οικονομικό φόρουμ, είναι ότι πίστευα ακράδαντα ότι αν μη τι άλλο η μνήμη του που έχει πεθάνει μόνο 6 μήνες ήταν σημαντικό να αναφερθεί και κυρίως τα 2-3 στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Και εδώ στο Δελφούς, ο άλλος το είχε διακονήσει. Να σας πω λοιπόν ότι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γιατί πηγαίναμε κάθε χρόνο με τα παιδιά μας κτλ. Με τον άντρα μου που δουλεύαμε και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας συγκίνησε όταν μάθαμε ότι θα πάρει βραβείο από την Europa Nostra και ξεσηκωθήκαμε από τις Βρυξέλλες να είμαστε πλάι του. Αυτό βέβαια δεν το ξέχασε ποτέ. Του άρεσαν πάρα πολύ οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και γι' αυτό σκεφτήκαμε το 22, που να ξέραμε ότι θα πέθαινε πάρα πολύ κοντά σε αυτή την χρονολογία, σκεφτήκαμε να οργανώσουμε ένα για τα γενέθλιά του, να οργανώσουμε μία καλλιτεχνική παράσταση που είχε και μουσική και κουβέντα. Θα έλεγα ότι η πιο σημαντική εμπειρία και δημιουργική σχέση μου μαζί του ήταν όταν το 2015 αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα σας παρουσιάσει τώρα αμέσως η κυρία Ραβάνη, που λεγότανε Archaeoschool for the Future και θέλαμε να διασυνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν. Θα κλείσω αυτό το πρώτο κομμάτι με την τελευταία του σχεδόν ξενάγηση που έκανε σε νηπιαγωγείο της Καλαμάτας και που, όπως βλέπετε, ασχολήθηκε ο ίδιος, πέρασε 3 ώρες μαζί τους και ήταν εξαιρετικά, βάλει και την άλλη Ιωάννα, ήταν εξαιρετικά συγκινημένος όταν τον ρωτήσανε τα παιδιά 5 ετών, «Μα γιατί γίνατε αρχαιολόγος, τι σημαίνει να είστε αρχαιολόγος». Ήταν μία μοναδική στιγμή και για τον ίδιο και για την εκπαίδευση. Θα σταματήσω εδώ. Και θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Ιωάννα Ραβάνη, η οποία έχει αναχείρας τον επιλογέα. Η κυρία Ιωάννα Ραβάνη είναι επικεφαλής στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαιδεύσεως στην Καλαμάτα. Και μιλήστε μας, κυρία Ραβάνη, για αυτό το πρόγραμμα, το τόσο χρήσιμο για τα παιδιά, για τη νέα γενιά, γιατί τίποτε δεν έχει αξία εάν δεν έχει αυτό το στοιχείο της γενεσιουργικότητας, εάν δηλαδή δεν αφορά τις νέες γενιές, αυτούς που έρχονται. Αν δεν έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε νικιαρέοι εδώ πέρα, ενίκιο πληρώνουμε και δεν είμαστε ιδιοκτήτες, ωραία. Δεν σκεφτόμαστε ορθώς. Σας ευχαριστώ για το, να είστε καλά. Για το λόγο σας. Τον κύριο Θέμελη τον συναντήσαμε πριν από 15 χρόνια περίπου και από τότε συνέχεια όταν πηγαίνουμε με μαθητικές ομάδες στο χώρο. Ο σκοπός μας είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών όσον αφορά το περιβάλλον, γιατί αυτό είναι και το τομέας μας. Είμαστε στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Και εκεί προσπαθούμε μέσα από τη βιομετρική προσέγγιση στα παιδιά να έρθουν σε επαφή όχι μόνο με το παρελθόν, αλλά και με το παρόν και το μέλλον, και του χώρου αλλά και του περιβάλλοντος. Αν θέλετε, με τις διαφάνειες δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να αλλάζουν, πρέπει να δεν τις ελέγχω πάρα πολύ καλά. Σε όλες τις επισκέψεις αυτά τα 15 χρόνια, βλέπετε και εδώ το χαμόγελο του ίδιου. Ερχόντουσαν τα παιδιά και όποτε τον βρίσκαμε, πάντα αφιέρωνε χρόνο, σημαντικό χρόνο του για να μιλήσει στα παιδιά, να ανταλλάξει ιδέες μαζί του, να βγουν μια φωτογραφία, να έχει μια αλληλεπίδραση.
Εδώ ακριβώς από πίσω μας, αλλά δεν έχω τη φωτογραφία να σας δείξω, εκείνη την ώρα βγαίνει στο φως ένα ρωμαϊκό άγαλμα. Mm. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντική στιγμή και για τα παιδιά αλλά και για μας είναι να επισκεπτόμαστε έναν αρχαιολογικό χώρο που είναι ανασκάψιμος ταυτόχρονα, αναστηλώσιμος και αν έχει την καλοσύνη να με βοηθήσει στις διαφάνειες, γίνεται εκείνη την ώρα. Θέλετε να ξεπέσω. Δεν αλλάζουν. Γίνεται εκείνη την ώρα ακόμα και βλέπουμε, με τα παιδιά βλέπαμε το πώς κάνουν τη συντήρηση των ψηφιδωτών σε αυτό το σημείο. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα του αρχαιολογικού χώρου και μόνο να το παρακολουθούμε είναι ένα μάθημα για μας. Τώρα θα προχωρήσω στο ευρωπαϊκό έργο, το οποίο ξεκίνησε ως ιδέα της κυρίας Λουίζας, επηρεασμένη βέβαια, πνισμένη από την δουλειά του κύριου Θέμελη, του αγαπημένου μας καθηγητή. Στον αρχαιολογικό χώρο λοιπόν σχεδιάσαμε όλοι μαζί και συμμετείχε πάρα πολύ ενεργά και ο ίδιος. Για 3 χρόνια μελετήθηκαν 3 αρχαιολογικοί χώροι, ένας εκ των οποίων είναι και η Αρχαία Μεσίνη. Τα παιδιά μελέτησαν, οι μαθητές, όσον αφορά την ιστορία των χώρων, από το παρόν έως και σήμερα, από το παρελθόν, με συγχωρείτε, έως και σήμερα, την καθημερινή ζωή των πολιτών, για παράδειγμα, αξίες, επιγραφές, την τοπογραφία του χώρου, τα υλικά, τη ποικιλότητα, ακόμα δηλαδή τα φυτά. Ο κύριος Θέμελης ήταν φοβερός λάτρης και μας έλεγε συνέχεια για το περιβάλλον και για τη ποικιλότητα του χώρου. Λοιπόν, το αρχαιολογικό πάρκο, όπως το ονόμαζε. Ακόμα και για το πώς η κοινωνία και μπορεί να επηρεαστεί και η οικονομία μιας περιοχής από αυτό τον αρχαιολογικό χώρο. Βέβαια, είχαμε τις μεθόδους μας, που για τότε, το 2015, ήταν πρωτοπόρες. Είχαμε τρισδιάστατο, θα σας το δείξω σε λίγο. Και να διατηρήσουμε την γλωσσική και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό έγινε με 3 χώρες, την Ισπανία και την Ιταλία. Χωρίζοντας λοιπόν έτσι την προσέγγισή μας σε 3 τομείς, την ανθρωπιστική, την επιστημονική και την κοινωνικο-οικονομική προσέγγιση. Στον επόμενη διαφάνεια θέλω να σας δείξω ότι προσπαθήσαμε να καταλάβουμε πώς αυτός ο χώρος θα βοηθήσει την κοινωνία, θα την αναπτύξει ο αρχαιολογικός, την οικονομία της περιοχής, αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Όταν αυτά τα 3 τέμνονται, τότε μιλάμε για την αειφορία. Και ο σκοπός μας ήταν η αναζήτηση όλων των παιδιών, στο project αυτό, ήταν πώς ο αρχαιολογικός χώρος να αποτελέσει παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης της σημερινής μας κοινωνίας, ώστε να βγάλουμε τους ενεργούς πολίτες του παρόντος και του μέλλοντος. Μας έδωσε το γραφείο, το τώρα που μιλάω για την προσφορά του κ. Θέμελη, δηλαδή τόσο πολύ πίστευε στην εκπαίδευση, για να κάνουμε τις πρώτες μας εργασίες. Συμμετείχε, εδώ συνόδεψε τους μαθητές σε διεθνές συνέδριο που παρουσιάζονταν τα πρώτα τους αποτελέσματα στη Βαρκελόνη, στα σεμινάρια των εκπαιδευτικών. Θα προσπαθήσω λίγο να τις τρέξω για να κερδίσουμε και το χρόνο. Δεν πειράζει, μην ανησυχείτε. Θέλω εδώ να σταματήσω, να βάλετε, αν θέλετε, το βίντεο. Αυτό είναι το σημαντικό κεφάλαιο, να μας το δείξετε. Έχουμε 5 λεπτά, μην ανησυχείτε. Θα μιλήσει η Λουίζα τελευταία. Θα μιλήσει και η κυρία Λουίζα στο τέλος. Θέλω τα 45 δευτερόλεπτα από το βίντεο. Ξεκινάτε με λίγο δυνατή τον ήχο, παρακαλώ. Εδώ είναι το αποτελέσμα των παιδιών και νομίζω τα λένε όλα. Σας παρουσιάζουμε το Θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης, όπως το ανακατασκευάσαμε με το πρόγραμμα Edmondo. Ένα πρόγραμμα τρισδιάστατης αναπαράστασης και εικονικής ζωής. Προσπαθήσαμε κάθε πέτρα, κάθε σκαλοπάτι και κάθε δόλιο που τοποθετήσαμε να ταιριάζει με την πραγματικότητα. Έτσι όπως έχει αναπαρασταθεί ή όπως υποθέτουμε ότι ήταν. Διαβάσαμε μερικά βιβλία του Διευθυντή των Ανασκαφών της Αρχαίας Μεσίνης, κύριου Πέτρου Θέμελη. Επισκεφθήκαμε διαζώσεις, το χώρο και κάναμε τις μετρήσεις μας. Υποθέσαμε πως είμαστε κι εμείς αρχαιολόγοι και βρίσκουμε διάσπαρτα, γκρεμισμένα και χαμένα κομμάτια μέσα στο χώμα. Ελάτε να σας δείξουμε τι φτιάξαμε. Προσπαθήσαμε να τονίσουμε μερικές ιδιαιτερότητες του Θεάτρου της Αρχαίας Μεσίνης. Υπάρχει βέβαια και στα. Θα μπορούμε να το βρούμε και στο ίντερνετ, όποιο ενδιαφέρεται για το υπόλοιπο. Φανταστείτε ότι αυτό είναι προ-κορονοϊού, πριν μάθουμε όλοι να χειριζόμαστε πάρα πολύ καλά την εξ αποστάσεις επικοινωνία. Σε όλο αυτό λοιπόν το έργο είχαμε συνοδοιπόρο τον καθηγητή. Πραγματικά δεν ήταν μόνο εμπνευστής, ήταν και δίπλα μας θελοντικά, μαζί με την κυρία Λουίζα, στα ταξίδια μας. Μας διόρθωνε, εννοείται. Λοιπόν, αλλά πάντα αγαπημένος, αν θέλετε να προχωρήσουμε λίγο τις διαφάνειες για να ολοκληρώσω. Έχουμε λοιπόν τα αποτελέσματα και αυτό που θέλουμε να προτείνουμε, για να ολοκληρώσω εγώ, είναι ότι διαθέτουμε αυτό ώστε να γίνει και το προτείνουμε σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ελληνική εκπαίδευση, για να μπει στο curriculum λοιπόν. Έχουμε και κάποιες άλλες μουσιοσκευές πιάξει σαν ομάδα, με όλους τους εταίρους.
Πολύ ωραία. Και αυτή μεγάλη. Η εκπαιδευτική μουσιοσκευή. Ναι, ναι, είναι από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Είναι διατίθεται αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, στην Αρχαία Μεσσήνη. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Προχωράμε λίγο στις επόμενες, παρακαλώ. Εδώ είναι ένα θεατρικό που γράφτηκε από τους καθηγητές που συμμετείχαν στο έργο, τους εκπαιδευτικούς, και παίχτηκε από τα παιδιά με πρόβες ταυτόχρονα μέσα σε μια εβδομάδα από όλα τα παιδιά που συμμετείχαν από τις τρεις χώρες, εντελώς συνεργατικά. Πολύ ωραία. Και αυτή είναι... είναι και μεταμοντέρνο και χαίρομαι πολύ. Αυτό λοιπόν είναι και η καινοτομία του... η καινοτομία του έργου, ότι πραγματικά μιλάμε για συνεργασία των παιδιών και όχι απλά διαμοιρασμό εργασιών. Δυσκολεύομαι γιατί. Και είμαι φορτισμένη, αλλά δυσκολεύομαι και με την αλλαγή των διαφανειών. Εδώ σας έχουμε στο χώρο λοιπόν τον κύριο Θέμηλη που μας βοήθησε αρκετά και ολοκληρώνω ότι με αυτή τη διαφάνεια την τελευταία μου, αν θέλετε, ότι είχε η ιδέα του, η φιλοσοφία του ήταν η βιωματική επαφή των παιδιών με τον αρχαιολογικό χώρο. Και σε εμάς που το κάναμε και πράξη, πιστεύω ακράδαντα ότι είναι η βάση να μάθουν τα παιδιά από το μνημείο και όχι μόνο το μνημείο. Αυτό και ολοκληρώνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, κυρία Ραβάνη, μα δεν θα έχουμε αρχαιολόγους αν δεν γίνει αυτό. Σε 30 χρόνια, και το λέω αυτό γιατί εμένα είναι η αγωνία μου, σε 30 χρόνια, ποιος θα σπουδάζει στην Ελλάδα κλασική φιλολογία, αρχαιολογία. Ποιος. Ίσως ο AI αρχαιολόγος πια. Θα δούμε. Κυρία Λουίζα Αναστοπούλου. Θέλουμε να μας πείτε ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια γι' αυτό. Τι σχεδιάζετε μελλοντικά τι να κάνετε. Τι σχεδιάζαμε με το Θέμηλη, δυστυχώς. Τώρα, τι σχεδιάζαμε. Όχι, τι σχεδιάζετε. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε λίγο πιο μεγάλο. Δεν νομίζω τώρα ότι φαίνεται... μπορούν. Ναι. Είναι δύσκολο. Φαίνεται, θα, λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό... τον Ενεστώτα γιατί... Ναι, αυτό που σχεδιάζουμε... Έτσι, πράγμα. Αυτό να μας πείτε. Έχοντας την εμπειρία του αρχαιοσκούλ που πραγματικά ήταν ενδιαφέρον, η ιδέα μας και το συζητάμε πάρα πολύ με την Ανδρονίκη και με την Ιωάννα, είναι ένα καινούριο πρόγραμμα, μια καινούρια δραστηριότητα, η οποία θα μπορούσε να ονομαστεί νέα γενιά και πολιτιστική κληρονομιά. Με δύο λόγια, η ιδέα είναι, και θα σας πω τρεις κουβέντες, είναι... οι σχολικές εκδρομές που γίνονται ανά την Ελλάδα και που πάντα έχουν μία βάση, έναν αρχαιολογικό χώρο, αυτές οι εκδρομές να γίνονται διαφορετικά. Δηλαδή, τι διαφορετικά. Να έχουν στόχο τη μετατροπή του πολιτισμού σε γνώση. Να έχουν στόχο την αναβίωση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς. Και με μία εντελώς καινούρια μεθοδολογία, η οποία θα βασίζεται στην επιτόπια βιωματική διδασκαλία. Η κυρία Μακρύ αυτή την διδασκαλία την έχει δοκιμάσει εδώ και πολλά χρόνια, με διαδραστική χρήση προηγμένης τεχνολογίας, με διασύνδεση του παρελθόντος, παρόντος και του μέλλοντος, και γενικώς με αυτή την καινούργια μέθοδο που λέγεται storytelling, δηλαδή η ουσία είναι να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά και να μην βαριώνται και να μην βλέπουν μόνο ένα μνημείο μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο που πρέπει να το θυμηθούν, αλλά να εμπνευστούν από το μνημείο και να γράψουν τη δική τους ιστορία, η οποία μπορεί να... έχει μουσική, μπορεί να έχει ζωγραφική, μπορεί να έχει τα πάντα. Η ιδέα δε της Μακρύ, που δεν ξέρω αν θα την καταφέρουμε, είναι να κοιμηθούν 2-3 βράδια στο χώρο που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Ζώντας με το παρελθόν, λοιπόν, κυριολεκτικά. Μπορώ να προσθέσω κάτι. Σε ένα δευτερόλεπτο. Όχι δευτερόλεπτο, δεν γίνεται. Ναι. Σε 30. Ότι αυτό δηλαδή που λείπει σαφέστατα από την εκπαίδευση των νέων στις σχέσεις τους με το παρελθόν είναι και η πνευματική προσέγγιση και η συναισθηματική. Δηλαδή δύο πάρα πολύ σημαντικοί πυλώνες, mm-hmm. κατανόησης του παρελθόντος και σχέσεις με το παρελθόν, απουσιάζουν παντελώς από την εκπαίδευση. Και πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να... στηθούν αυτοί οι δύο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη διακονία, όχι μόνο στη μνήμη του Πέτρου Θέμηλη, αλλά και στην παιδεία και τον πολιτισμό. Να είστε γερές δυνατές, γερός δυνατός και να συνεχίσετε να προσφέρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.